Επιστρέψαμε στο Λευκό, Θεοφίλες και φίλοι τηλεθεατές της Cida Vision. Μεγάλη νίκη για την Πετρολίνα, 77-73 μέσα στο γήπεδο του ΑΠΟΕΛ. Και δίπλα μου έχω τον προπονητή της Πετρολίνα, τον Χριστόφορο Λιβαδιώτη. Coach, μια νίκη η οποία ήρθε με ανατροπή στο τέλος, με τον Ανδρέα Σιζόπουλο, τον οποίο θα ακούσουμε σε λίγο για δηλώσεις, να βάζει δύο τρίποντα. Τους Κύπριους να παίρνουν πάνω στο σήμα στο τέλος. Πέστε μας λίγο πρώτα απ' όλα για το πώς φτάσατε στη νίκη σήμερα και πόσο σημαντική είναι αυτή η νίκη για την ομάδα σας. Σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντική η νίκη για εμάς και όχι για βαθμολογικούς λόγους. Δεν εξαρτούν τόλας από εμάς αν θα πάμε στη δεύτερη θέση από τον μεγάλο αγώνα που κάνουμε τον τελευταίο καιρό να ανεβαίνουμε θέσεις συνεχώς, αλλά περισσότερο από ψυχολογικούς λόγους. Η ομάδα χρειαζόταν έτσι μια μεγάλη νίκη εκτός έδρας. Τον τελευταίο καιρό τα παιδιά κάνουν μια πολύ καλή προσπάθεια. Εντάξει, πώς ήρθε η νίκη. Σίγουρα δεν ελέγχαμε το παιχνίδι στη μεγαλύτερη διάρκεια του παιχνιδιού. Το μεγαλύτερο μας πρόβλημα θεωρώ πως ήταν το rebound. Αν είχαμε καθαρίσει κάποια rebound νωρίτερα, δηλαδή στα πρώτα 3 δεκάλεπτα, είχαμε πολύ σοβαρό πρόβλημα. Μετά νομίζω που ελέγξαμε τα rebound, γιατί γενικά η άμυνα μας ήταν πάρα πολύ καλή. Νομίζω ότι κρατήσαμε το ΑΠΟΕΛ στους 70 πόντους στην έδρα του, μια ομάδα που σκοράρει 90 πόντους μέσον όρο. Νομίζω ξεκάθαρα μέσα από την άμυνα και τότε ελέγξαμε τα rebound στο τέλος. Σίγουρα για να κερδίσει εδώ μέσα χρειάζεται κάποια μεγάλα σουτ. Νομίζω ότι οι αποφάσεις που πήρε στο τέλος ο Ιάκωβος και ο Σιζόπουλος στην εκτέλεση ήταν πολύ κομβικές για μας. Αναλάβατε την ΑΕΚ πρόσφατα. Πέστε μας λίγο για το τι βρήκατε ως ομάδα ερχόμενος στην ΑΕΚ. Πώς νιώθετε για αυτή την ομάδα πλησιάζοντας σιγά σιγά στην post-season? Εντάξει, την ΑΕΚ την έπαιζα πάρα πολλά χρόνια ως αντίπαλος. Νομίζω βρήκα αυτό που περίμενα, μια πολύ οργανωμένη ομάδα και εντός και εκτός γηπέδου. Στην ΑΕΚ προηγουμένως ήταν ένας προπονητής ο οποίος άφησε πραγματικά το στίγμα του. Πήγα και βρήκα μια ομάδα που με το πνεύμα του νικητή. Προσπαθήσαμε να αλλάξουμε κάποια πράγματα που είναι περισσότερο με βάση το δικό μου τρόπο παιχνιδιού, ειδικά στο κομμάτι της άμυνας. Είχαμε τη μεγάλη ατυχία με τον Σνάιντερ, ένας πολύ κομβικός παίχτης για εμάς, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έκανε πολύ καλές χρονιές με την ΑΕΚ και περάσαμε έτσι ένα μπέρδεμα. Τώρα φέραμε το Τούγκιν Μπράουν, προσπαθούμε να τον ενσωματώσουμε στην ομάδα και θεωρώ ότι θα έρθουν καλύτερες μέρες. Coach, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια στην ομάδα σας. Εγώ ευχαριστώ πολύ.